μετά το τέλος της διαβούλευσης του σχεδίου της Υπουργικής Απόφασης που καθορίζει τη διαδικασία υποβολής προτάσεων στο μέτρο 3-4 ανάπτυξη νέων αγορών και εκστρατείες προώθησης, το άξονα 3, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν τις προτάσεις τους για συμμετοχή στο επιχειρησιακό πρόγραμμα Αλίας 2007-2013 από τις 30 Ιουλίου μέχρι και τις 30 Οκτωβρίου. Τη χρυσή τομή στην προσπάθεια να ικανοποιήσουν από τη μία πλευρά τις απαιτήσεις της Τρόικας για απελευθέρωση της αγοράς ενέργειας και από την άλλη να αποφύγουν μία ακόμα οικονομική επιβάρυνση των καταναλωτών, αναζητούν στην κυβέρνηση. Στην κατεύθυνση αυτή, το σενάριο που κερδίζει έδαφος το τελευταίο διάστημα προβλέπει την επιβολή των αυξήσεων που ζητούν οι ελεγκτές σε δόσεις. Υπενθυμίζεται πάντως πως ο Υπουργός ΠΕΚΑ Τίνα Μπιρμπίλη έχει επανειλημμένα διαβεβαιώσει ότι δεν πρόκειται να υπάρξουν αυξήσεις στα τιμολόγια της ΔΕΗ μέσα στο 2010. Αμέσως μετά το 15 Αύγουστο πρόκειται να ανακοινώσει τιμή για την φετινή εμπορική περίοδο της Κορινθιακής Σταφίδας η συνεταιριστική Κορινθιακής Σταφίδας με τις πρώτες συζητήσεις να αναφέρουν τιμή με βάση το 1,10 ευρώ. Τα στελέχη της ΚΟΣ συζητούν την πιθανότητα να δοθεί κάτι περισσότερο ανάλογα με τις συνθήκες που θα επικρατήσουν στην αγορά. Δύο δαπάνες που αφορούν τον εφοδιασμό ζωοτροφών και αλεύρων αλλά και την πληρωμή του ΦΠΑ στους αγρότες των μικρών νησιών του Αιγαίου Πελάγους εξέδωσε το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης. Με την εν λόγω απόφαση εγκρίνονται οι εξής δαπάνες. Α. Δαπάνη για τους εφοδιασμούς των μικρών νησιών του Αιγαίου, αποκλειστικά για εφοδιασμούς με ζωοτροφές και άλευρα. Β. Δαπάνη για την πληρωμή του ΦΠΑ που θα καταβληθεί από τον ΟΠΕΚΕΠΕ στους δικαιούχους της οικονομικής ενίσχυσης, κοινοτικής και εθνικής.